Με αφορμή το περιστατικό λεωφορείου που έμεινε στο δρόμο μεταφέροντας αστυνομικούς των ΜΑΤ από τη Θεσσαλονίκη προς την Καβάλα, αλλά και το εφεδρικό λεωφορείο που ανέλαβε τη μετέπειτα μετακίνησή τους, ο πρόεδρος των αστυνομικών Καβάλας ρωτήθηκε και απάντησε για τα προβλήματα που διέπουν το αστυνομικό σώμα στον ομό Καβάλας, με τον ίδιο να επισημαίνει πως υπάρχουν αρκετά προβλήματα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα των εργαζομένων. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πρόβλημα όσο αφορά την λεγόμενη καθημερινότητά μας και έχει να κάνει με τα αυτοκίνητα. Έχει να κάνει με τα υλικά όπως είναι τα λεξίσφαιρα γυλαίκα. Έχει να κάνει γενικότερα και με τα απλά τα καθημερινά όπως είναι ένα χαρτί α4 ή η λειτουργία των τόνερ στα φαξ και στα πολυμηχανήματα που διαθέτουμε, που είναι συνέπεια όλης αυτής της μνημονιακής κατάστασης την οποία βιώνει η χώρα όλα αυτά τα χρόνια και τις περικοπές οι οποίες έχουν επέλθει στον δημόσιο τομέα. Αλλά η πραγματικότητα επίσης είναι ότι εμείς σαν οργανισμός είμαστε όλο το 24ωρο σε λειτουργία και αυτές οι, ας πούμε, οι περικοπές φαίνονται στην λειτουργία της ίδιας της υπηρεσίας. Με φυσικό επακόλουθο να υπάρχουν προβλήματα και ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα συμβάντα που τυχαίνουν το τελευταίο καιρό μάλιστα ιδιαίτερα αυξημένα. Τα περιστατικά στον ομό Καβάλας είναι ένα θέμα που εξαρτάται από τη χρονική περίοδο στην οποία βρισκόμαστε και είναι ανάλογα με την περιοχή. Άλλες φορές σημειώνονται περισσότερα περιστατικά σε κάποιες περιοχές και άλλοτε λιγότερα. Στόχος της αστυνομίας αποτελεί το να έρχονται εις πέρας όλες οι αποστολές που κρίνεται να αντιμετωπίσει, σύμφωνα με τον πρόεδρο των αστυνομικών Καβάλας. Υπάρχουν περίοδοι όπου σε διάφορα μέρη του νομού μας παρατηρούνται κάποια φαινόμενα παραπάνω από άλλες φορές. Αυτό όμως δεν είναι κάτι μόνιμο όπως προκύπτει και από τα στοιχεία τα οποία έχουμε για να πούμε ότι έχει εδραιωθεί μια τέτοια κατάσταση που να θεωρούμε ότι έχει αυξηθεί σημαντικά η εγκληματικότητα στο νομό μας. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν είναι όμως οι ίδιες. Δηλαδή είχαμε περιπτώσεις όπως στην επαρχία του πρώην Δήμου Φιλίππων, είχαμε στο Παλιό, είχαμε και στην Ηρακλίτσα και στην Πέραμο κάποιες περιπτώσεις, αλλά επειδή δεν είναι συνεχόμενες δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πλέον σύστημα αυτό το πράγμα. Υπάρχουν διερχόμενοι, μπορούμε να πούμε κλέφτες, και αυτό προκύπτει και από τις εξιχνιάσεις που γίνονται στην πορεία που βλέπουμε ότι κάποιοι από αυτούς δεν είναι από την περιοχή μας. Αλλά αυτό το οποίο έχει το νόημά του είναι ότι σε τοπικό επίπεδο τουλάχιστον οι επιτυχίες είναι πολλές και μεγάλες. Η εξάρθρωση όλα αυτά τα χρόνια μεγάλων εγκληματικών ομάδων και για περιπτώσεις ναρκωτικών και για περιπτώσεις ληστείων δείχνουν ότι γίνεται δουλειά. Όσον αφορά στον αριθμό των αστυνομικών υπαλλήλων στον ομό Καβάλας, ο πρόεδρος αναφέρει πως μπορεί στα χαρτιά να φαίνεται πως ο αριθμός των υπαρχόντων αστυνομικών είναι επαρκής, ωστόσο αν ρωτήσει κανείς τους κατοίκους, πιθανόν να έχουν άλλη άποψη σχετικά με το αν αισθάνονται ασφαλείς. Είναι ένα θέμα το οποίο από το 2012 που το ζω εγώ σαν πρόεδρος, είναι το πρώτο το οποίο θέτουμε επιτακτικά στη φυσική μας ηγεσία. Αλλά δυστυχώς αντί τα πράγματα να βελτιώνονται χειροτερεύουν. Φτάσαμε μάλιστα σε σημείο με το περιβόητο νόμο Δένδια που τον λέμε να έχουν καταργηθεί 6.700 οργανικές θέσεις από όλη την Ελλάδα κενές, με αποτέλεσμα εκεί που φαινόμασταν να έχουμε μια έλλειψη περίπου 70-80 ατόμων, σήμερα στα χαρτιά να φαίνεται ότι είμαστε πλήρεις. Η πραγματικότητα όμως δεν είναι αυτή και μπορείτε εύκολα να το διαπιστώσετε συζητώντας με τους συμπολίτες μας, αν η αστυνομία την οποία βλέπουν έξω στους δρόμους, στις γειτονιές, στα χωριά τους είναι επαρκής. Εμείς το λέμε ότι δεν είναι, και δεν είναι γιατί ο νομός μας είναι δύσκολος. Είναι ένας νομός απαιτητικός, ένας νομός ο οποίος συνδυάζει βουνό και θάλασσα, έχει ένα λιμάνι εμπορικό, έχει ένα νησί τη Θάσο που είναι ένας τόπος ευλογημένος και χρόνο με το χρόνο ο τουρισμός αυξάνεται συνεχώς. Έχουμε το αεροδρόμιο και επίσης φυσικά έχουμε και την Εγνατία Οδό, η οποία δεν συνδέει μόνο τη Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά συνδέει και την Ευρώπη με την Ασία.